Μαζί μας αμέσως μετά τον αγώνα του Άουσιρου με τη Θήλα Καμαρίου, ο προπονητής των Ιτημένων, ο προπονητής Θήλας, ο κύριος Αντώνης Γκατζέλης. Γεια σας, κύριε Γκατζέλη. Γεια σας. Φτάσατε κοντά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχατε μια καλή παρουσία, απείρως καλύτερη θα έλεγα, από τον τελικό του κυπέλλου. Σήμερα δείξατε ένα άλλο πρόσωπο καλύτερο. Θέλετε να μας πείτε τι συνέβη στο παιχνίδι? Αυτό που έχω πει και παλαιότερα, ότι εμείς όλα τα παιχνίδια θα προσπαθήσουμε να τα κερδίσουμε. Έχουμε την ομάδα και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Αυτό αποδείξαμε και σήμερα. Παρόλο ότι δεν μας αφήσαν σήμερα να κερδίσουμε. Συνεχίζουμε και πιστεύω θα είναι, στο μέλλον θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Γκατζέλη, σας βλέπω στεναχωρεμένο, πικραμένο, φυσιολογικό. Το δεν μας αφήσανε πηγαίνει στους διαιτητές, να υποθέσω. Ακριβώς. Πιστεύω όλοι το είδαν τι έγινε σήμερα. Και στο πρώτο 20 λεπτό με τη φάση του πέναλτι που δεν δόθηκε σε εμάς και το πέναλτι που δόθηκε στον Άουσιρο. Δεν θέλω με αυτό να υποτιμήσω τον Άουσιρο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ δυνατή ομάδα, πειθαρχημένη ομάδα, με καλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά σήμερα πιστεύω ότι δικαιούμασταν κάτι περισσότερο. Και μας το στερήσανε. Εγώ ήθελα να σταθώ στις απουσίες που είχατε σήμερα και κατά πόσο επηρέασαν αυτές το παιχνίδι σας σήμερα. Σίγουρα επηρέασαν. Λείπανε σήμερα 6 ποδοσφαιριστές. Και ποδοσφαιριστές βασικοί για την ομάδα. Αλλά η ομάδα έχει υλικό, από ό,τι είδατε και σήμερα. Έχει μικρά παιδιά τα οποία είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και το παλεύουμε στο γήπεδο. Δεν είναι. Απουσίες θα υπάρχουν και στο μέλλον. Πιστεύω ότι τους αντικαταστήσαν επάξια τα παιδιά που έπαιξαν σήμερα. Και τα συγχαίρω τα παιδιά. Πραγματικά κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Αν και κάποιοι μας αφιζητούν τώρα τελευταία, εγώ αυτό που είπα, ότι η ομάδα μας είναι πολύ καλή και είναι ισοδύναμη με τις άλλες ομάδες και θα τα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια, το αποδείξαμε σήμερα στο γήπεδο. Κλείσατε το ημίχρονο με την πλάτη στον τοίχο, θα έλεγα, με το 2-0 εις βάρος σας. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν έδειξε σε καμία περίπτωση στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα καταθέσετε τα όπλα και ότι θα επαναπαυτείτε, αν θέλετε, σε αυτό το σκορ. Ποιες ήταν οι οδηγίες από τη διάρκεια στον ανάπολο του χρόνου? Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο 45, τελειώνει στο 90 και το γνωρίζουμε αυτό. Στο παρελθόν έχουμε γυρίσει πάρα πολλά παιχνίδια από το να χάνουμε στο ημίχρονο και να τα γυρίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ψυχή, έχουμε ποδοσφαιριστές, έχουμε καλή φυσική κατάσταση, γι' αυτό ήταν το αποτέλεσμα αυτό. Και τέλος, τι ευελπιστούμε στα τρία παιχνίδια που απομένουν για να ολοκληρωθεί η φάση αυτή του μίνι πρωταθλήματος? Σας είπα ότι εμείς κάθε παιχνίδι θα το παλέψουμε. Θα παλέψουμε να το κερδίσουμε. Αν μας βοηθήσει ο Θεός και τερματίσουμε πρώτοι, εντάξει, αλλά εμείς θα παίξουμε, θα προσπαθήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και είναι, αν θέλετε, είναι και η εμπειρία των παιδιών. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο θεσμό. Και είναι καλό να κάνουμε τρία παιχνίδια με πέντε καλές ομάδες. Οπότε είναι μια καλή εμπειρία για τα παιδιά. Πιστεύω ότι θα τους βοηθήσει στο μέλλον. Κύριε Γκατζέλη, να ρωτήσω κάτι θέλω εγώ. Πέρα από την απώλεια του παιχνιδιού, είδατε μέσα στα αποδυτήρια να μένει και σε εσάς τον ίδιο, αν έμεινε αυτή η γλυκιά αίσθηση της επιβεβαίωσης, παρά το ότι δεν πήρατε ούτε ένα βαθμό από το σημερινό παιχνίδι? Δηλαδή, είδατε την ικανοποίηση στα παιδιά ότι δείξανε ότι πραγματικά μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά? Τα παιδιά νιώθουν αδικημένα. Αυτή η αντίδραση ήταν την αδικία που υπήρξε. Σας είπα ότι έγιναν κάποια λάθη που επηρεάσαν το παιχνίδι. Εμείς είμαστε μια οικογένεια. Η Θήλα δεν έχει ούτε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Είναι όλα παιδιά από το χωριό εκεί πέρα, από το νησί. Είναι φίλοι μεταξύ τους. Και αυτοί οι πανηγυρισμοί είναι ότι είναι μια απάντηση σε αυτούς που τους στερήσαν αυτά τη νίκη σήμερα. Αν όχι τη νίκη, ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε. Συγχαρητήρια για την εμφάνισή σας και για την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ και εγώ, και καλή πορεία και στον Άουσιρο.